I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. Show it to me, do you?
I remember when I moved in you, and the holy dove she was moving too, and every single breath that we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Done my best, I know it wasn't much. I couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth, I didn't come here to London just to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song with nothing, nothing on my tongue. Με το Αλληλούια του Λέναρντ Κόεν μπήκαμε στην εορταστική ατμόσφαιρα, αν και νομίζω ότι για πάρα πολλούς δεν είναι εορταστική το σχόλιο που κάνει ο Σπύρος Ορνεράκης, το γελιογραφικό του σχόλιο, νομίζω είναι χαρακτηριστικό αυτό που ζούμε αυτόν τον καιρό. Είναι το πρώτο σχόλιο του Σπύρου, νομίζω χωρίς λόγια, όπως ακριβώς συμβαίνει. Και να δούμε άλλο ένα που έχει. Είναι το τέλος του χρόνου. Μας αποχαιρετά ο παλιός χρόνος με μια συμβολική κίνηση. Τώρα θα πάμε σε... Πριν βάλω ένα βίντεο να δούμε, το πήρα στο Facebook. Και λέει και μου έγραφε ο Αποστολέας, ο Γιώργος Στεφανάκης, «Ζούμε σε μια πόλη στην οποία ήρθαν και διδάχθηκαν οι περισσότεροι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας, σε μια πόλη που άπλωσε το φως του πολιτισμού σε όλο το δυτικό κόσμο. Σε αυτή την πόλη διάλεξαν οι αχόρταγοι κυρίαρχοι του πλούτου να υψώσουν το φως της ύλης, ώστε να ξερνούν με τα φουγάρα κάνες τους ρήπους τους, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα. Συμμέτοχοι στην εγκληματική του δραστηριότητα είναι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, αλλά για την τελευταία πράξη του δράματος ευθύνονται ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος κατήργησε τον νόμο Πεπονή, που απαγόρευε τις επεκτάσεις, και ο Άκης Τσοχαντζόπουλος με το αδιαφανές ξεπούλημα των ελληνικών πετρελών σε ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι, το δηληστήριο, παρά τις δυσλειτουργίες του, επεκτάθηκε και σήμερα αποτελεί τη μεγάλη πηγή ρήπανσης του Θριάσιου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι σε στίχους Μιχάλη Λεβέντη και μουσική και τραγούδι του Γιώργου Στεφανάκη.
αιωότητα στην αιωνιότητα. Μπροστά υψωμένο το δηληστήριο, τα πόδια πλωμένο με ακόρεστη πείνα, μέγα μυστήριο στην ελευσίνα, μέγα μυστήριο στην ελευσίνα. Την ψυχή σου αν χάλασες, μη τα πεις τις μάνες που δόθηκαν, που προδόθηκαν. Μπροστά υψωμένο το δηληστήριο, τα πόδια πλωμένο με ακόρεστη πείνα, μέγα μυστήριο ελευσίνα, μέγα μυστήριο στην ελευσίνα. Μέγα μυστήριο στην ελευσίνα. Με υψηλούς αλλά και ρεαλιστικούς στόχους η Ελλάδα αναλαμβάνει την κυλιόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες αγωνιούν για την επόμενη μέρα της κρίσης. Η αλήθεια είναι ότι μετά την καθιέρωση της μόνιμης Προεδρίας υπό τον Herman Van Rompuy το 2009, ο θεσμός της κυλιόμενης Προεδρίας έχει αποδυναμωθεί. Διατηρεί ωστόσο σημαντικές αρμοδιότητες για το συντονισμό της ευρωπαϊκής ατζέντας και την αναζήτηση κοινού παρανομαστή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών. Φροντίζουν γι' αυτό και οι ευαίσθητες ισορροπίες ισχύως στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θέλουν ένα πρόεδρο με υπερεξουσίες εις βάρος της Κομισιόν ή των εθνικών κυβερνήσεων. Τώρα, το ισοζύγιο ανάμεσα στην Κομισιόν και τις εθνικές κυβερνήσεις είναι μια άλλη ιστορία, όταν έχουμε να κάνουμε δε με κυβερνήσεις όπως της Γερμανίας. Ή στο ισοζύγιο Κομισιόν Ελλάδα. Ποιες είναι όμως οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας για το πρώτο εξάμηνο του 2014? Μια καταγραφή από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Κούρκουλα. Έχουμε βάλει στην πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή, ιδίως την απασχόληση των νέων, υποστηρίζει. Εμείς τώρα όμως, επειδή από τις Βρυξέλλες και την ελληνική προεδρία θέλω να μεταφερθούμε κάπου πάρα πολύ μακριά, ψηλά, για να αναπτερωθεί το ηθικό μας και να ακούσουμε μια πολύ παράξενη εκτέλεση του «Δακρυσμένα μάτια» από πάνω από ψηλές κορφές των Ιμαλαΐων, σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση. Thank you.
Και το BBC έχει στα πρώτα του θέματα την ελληνική προεδρία, γράφοντας μια παράφραση του φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Η ελληνική προεδρία και δώρα φέροντας. Θα πάμε σε ένα αρκετά πάλι υψηλό επίπεδο. Από τα Ιμαλάια θα μεταφερθούμε στους Δολομίτες για να δούμε και μια άλλη μια ελληνική παρουσία. Από το τραγούδι του Θοδωράκη στα Ιμαλάια θα πάμε την παρουσία του Λιράρη Ψαριανού στους Δολομίτες, σε ένα φεστιβάλ που έγινε τον Αύγουστο του 2013. La lancia del pelide magico dono, per un verso ferisce, per l'altro guarisce. Lei sola lenisce le ferite che infligge. Così sei tu, mia bella tu. Tu che puoi uccidermi o farmi risorgere, non vale altra cura per le ferite che procuri tu. La lancia del pelide in furia in battaglia. Infiniti lutti adduce al suo tocco, ma è unica avere il magico dono di restituire la vita a chi l'ha tolta. Così sei tu, mia bella tu, tu che puoi uccidermi o farmi risorgere. Come quella fenice è la ferita che procuri tu. Guariscimi ora, tu sola hai la cura. Non vale che cerchi altrove consiglio e premura. Guariscimi. Appuntita che può toglier la vita, guarisci mio amore dal male d'amore, guariscimi ora, tu sola hai la cura.
Έτσι, μετά τον Ψιλορίτη, η λύρα του Ψαραντώνη, του Αντώνη Ξυλούρη, του αδελφού του αξέχαστου Νίκου Ξυλούρη, αντίχησε και στους Δολομίτες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη το Μεϊντάνη που μου έστειλε αυτό το βίντεο. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα ακούσουμε την ορχήστρα του Count Basie, αλλά θα βλέπουμε Jerry Lewis. Και από την ορχήστρα του Count Basie, όπως την μιμήθηκε ο Jerry Lewis, θα πάμε σε μια ιστορική συνάντηση του Eric Clapton με τον B.B. King το 2010, από μια συναυλία από την οποία θα δούμε ένα απόσπασμα όπου θαυμάζουμε τι θα πει βιρτουόζος της κιθάρας. Got me wrong, baby. You'll be
I'd like to thank these three young men sitting down front with me. They treat me so good, I begin to feel special. Ευχαρίστησε τους τρεις κιθαρίστες που είχε, τους τρεις νέους, όπως τους είπε ο BB King, και θα πάμε σε άλλο ένα τραγούδι, τα Χριστουγεννιάτικα δάκρυα που έχει σε μια άλλη συναυλία ο Eric Clapton αργότερα, έχει κουρευτεί τώρα. Και μετά το χριστουγεννιάτικο του Eric Clapton θα πάμε σε ένα αντιπολεμικό χριστουγεννιάτικο του John Lennon. Το Happy Christmas ή, σε παρένθεση, ο πόλεμος τελείωσε. Oh,
Ο αξέχαστος Τζον Λένον μας είπε τις ευχές για την εποχή και για τα Χριστούγεννα και για το νέο έτος που έρχεται. Και επειδή πιστεύουμε ότι αυτός ο χρόνος ήταν μια παρένθεση, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Λένορ Κοέν, το Closing Time. Γεια σας. With acid and the Holy Spirit.
birds crying, where's the beef? And the moon is swimming naked, and the summer night is fragrant with a mighty expectation of relief. So we struggle and we stagger down the snakes and up the ladder to the tower where the blessed hours chime. Just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love, they budge an inch. I can't say much has happened since, but closing time. Closing time. I swear it happened just like this, a sigh, a cry, a hungry kiss. The gates of love, they budge an inch. I can't say much has happened since. There's a voice that sounds like God to me, declaring that your body's really you. I loved you when our love was blessed, and I love you now. There's nothing left but sorrow and a sense of overtime. And I missed you since a place got wrecked, and I just don't care what happens next. Looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. Yeah, I missed you since our place got wrecked by the winds of change and the weeds of sex. And it looks like freedom, but it feels like death. It's something in between. I guess it's closing time. But there's nothing really happening, and the place is dead as heaven on a Saturday night. And my very close companion gets me falling, gets me laughing. She's 100, but she's wearing something tight. And I lift my glass to the awful truth, which can't reveal to the ears of you, except to say it isn't worth a dime. And the whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding lights of closing time. The whole damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding lights. Busted in the blinding lights. Closing time. The gates are low, we're biting inch. I can't see much.